Κυρία ε, ναι, να πω. Ε, νομίζω ότι μπορείς και να διαφωνήσεις και με το προσχέδιο, με τον τρόπο και τη λογική που μπαίνει, τουλάχιστον σε κάποια σημεία, αν όχι σε όλο. Ε, να πω καταρχήν ότι, εντάξει, ως ένα σημείο αντικειμενικά, αλλά μπαίνουν αρκετά γενικά κάποια ζητήματα. Και στη διατύπωση και στους άξονες και στο, στο στρατηγικό χάρτη όπως το ονομάζει μπαίνουν αρκετά γενικόλογα και νομίζω ότι είναι ένα κενό το ότι δεν υπάρχει τουλάχιστον προς τις... Υπάρχει ένα κενό στο ότι δεν φαίνονται οι πηγές της χρηματοδότησης. Δηλαδή... Από πού θα γίνει όλη αυτή η ανάπτυξη, από πού θα ενισχυθεί η φυσική, παραγωγική, πολιτιστική κληρονομιά, πώς θα γίνουν οι ενδεχόμενες προτινόμενε δράσεις που υπάρχουν εδώ πέρα και ποιε θα είναι αυτές συνολικότερα. Αν και προσχέδιο δηλαδή, γιατί μπαίνουν κάποια ζητήματα, δεν γίνεται... Το κομμάτι τέλο πάντων που λέει ότι τα βασικά έργα και η βασική ανάπτυξη γίνεται με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, είναι γνωστό ότι εκεί υπάρχει επιλεξιμότητα στα έργα. Δηλαδή, τι θα γίνει αν δεν γίνουν επιλέξιμα μια σειρά σχέδια δράση και ανάπτυξη που, άσχετα αν συμφωνούμε ή διαφωνούμε με το πώ θα γίνουν, ε, καταθέτει εδώ η Δημοτική Αρχή για το ε, ο, πενταετές πρόγραμμα. Και είναι ζητήματα που τα γνωρίζουν όλοι αυτοί, οπότε είναι ένα ζήτημα. Ε, πώ θα γίνει δηλαδή, αν δεν. Περίφημη ανάπτυξη, που και αυτό βέβαια είναι μια ολόκληρη συζήτηση. Γιατί η ανάπτυξη από μόνο του δεν λέει κάτι. Τι ανάπτυξη, από ποιον ανάπτυξη, τι θα πει ανάπτυξη με επίκεντρο τον τουρισμό, τι υποδομέ δηλαδή θα είναι αυτέ που θα προσφέρουν σε ποιον στο νησί, τι θα πει ποιοτικό τουρισμό που μπαίνει εδώ πέρα. Είναι με ερωτηματικό, δηλαδή θέλουμε αυτόν που θα έχει και θα χαλάει τι κάποιε χιλιάδε ευρώ στη Λευκάδα. Άρα θέλουμε και τι αντίστοιχε υποδομέ. Γιατί οι αντίστοιχε υποδομέ, αν δημιουργηθούν εδώ, αποκλείουν άλλο μη ποιοτικό σε εισαγωγικά ε, τουρισμό. Κάτι με το οποίο και σαν διατύπωση και σαν ε, λογική διαφωνούμε κάθετα. Ε, οπότε ότι όλη η συζήτηση για το σχέδιο τουριστική ανάπτυξη πάει πολύ. Γιατί, κοιτάξτε να δείτε, είναι και κεντρικό άξονα η τουριστική ανάπτυξη. Αναφέρθηκε δεν ξέρω αν θα συνεχίσει να αναφέρεται έτσι, αναφερόταν πάντως σαν την ατμομηχανή της ελληνικής οικονομίας. Αλλά η τουριστική ανάπτυξη σημαίνει πολύ συγκεκριμένα πράγματα, πολύ συγκεκριμένες υποδομές, για λίγους αποκλείεται ο πολλής κόσμος από αυτό. Μέχρι στιγμή από τα δισεκατομμύρια του τζίρου στον τουρισμό δεν κερδίζουν ούτε οι μεσαίοι οι επαγγελματίες, ούτε οι εργαζόμενοι εκεί πέρα, οπότε είναι πολύ μεγάλη συζήτηση. Επίσης, δεν, ξέρω, δεν χρειάζεται να αναφέρουμε και να επαναλαμβάνουμε κάθε τρει λέξει για το φυσικό, πολιτιστικό κτλ. κάλο τη Λευκάδα, γιατί μπορούμε να παραθέσουμε δεκάδε χιλιάδε μέρη με άπειρο φυσικό κάλο, που ο κόσμο που είναι δεν τα διαχειρίζεται ο ίδιο, ούτε σε επίπεδο Δήμου, ούτε καν σε επίπεδο χώρα, να το πω έτσι: Μπορούν κάλλιστα, με τη μορφή πούμε, που προτείνει ο κύριο Μαριέλη, να έρθουν να τα σαρώσουν ιδιώτε και να εκμεταλλεύονται την προβολή κάθε φυσικού κάλου και όχι μόνο και δεν νομίζω ότι από μόνο του αυτό λέει κάτι, το να θες να το ε, προβάλλεις. Επίσης, άλλο κομμάτι, ήδη στην περιφέρεια προχωράει ε, το κομμάτι που λέγεται κοινωνικές, κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις. Θα μπει και αυτό στον άξονα του στρατηγικού σχεδίου για το Δήμο, γιατί και εδώ πέρα έχουμε ζήτημα. Υποδομές. Σύμφωνοι, δεν μπορούμε να διαφωνήσουμε σε κάτι από αυτά, αλλά και πάλι... Ε, Κάποια είναι, έχουν δρομολογηθεί ήδη. Μεγάλη συζήτηση. Λείπει εδώ πέρα. Επήγει μάλλον και με τα πρόσφατα που είναι σε εξέλιξη ακόμα τι καταστροφέ εδώ στην Ήπειρο. Αντιπλημμυρικά έργα, αντιπλημμυρική προστασία κτλ. Ε, στα άλλα ζητήματα επίση. Είναι ο τρόπο που θα γίνουν, αλλά δεν μπορεί να διαφωνήσει. Στο κομμάτι 3, πολεοδομική, χωροταξική ανασυγκρότηση κλπ. Πάμε όμω μετά. Αλληλεγγύη, παιδεία, υγεία, αθλητισμό. Είναι ζήτημα. Πρέπει να μπει ξεκάθαρα ότι αυτά θέλουμε να γίνονται δωρεάν, χωρί επιβάρυνση στου δημότε κτλ. Σχέδιο δράση για του άνεργου. Πεντάμινα, δίμηνα, τι θα πει σχέδιο δράση για του άνεργου. Θέσει εργασία που θα ανοίξουν στο Δήμο. Πιθανά δεν πρέπει να μπουν σε κομμάτι τη διεκδίκηση και για να καλυφθούν οι ανάγκε του Δήμου, που εδώ έχουμε ξαναζητήσει πολλέ φορέ ότι υπάρχουν δεκάδε κενά και, και να δοθεί και μία ελάχιστη αλλά μία μικρή ανακούφιση σε κάποιους που μπορούν να προσληφθούν. Τι θα πει ανταλλακτικέ μορφές οικονομίας. Πολλά ερωτηματικά. Αυτό μας γυρνάει κάποια... Κάποιους... Δεν καταλαβαίνω, τέλος πάντων. Ε, ό, η ανταλλακτική μορφή οικονομίας έχει τελειώσει ε, κάποια χρόνια τώρα. Κάποιους αιώνες τώρα. Δεν ξέρω... Ε, θα φέρνουμε βιβλία που δεν θα διαβάζουμε και θα παίρνουμε μπλούζες, δεν κατάλαβα. Θα είναι σε αυτή τη λογική. Παζάρια. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, αυτό ίσω θέλει τέτοια. Τέλος πάντων, είναι. Ε, εγώ βάζω ένα προβληματισμό στη συμμετοχικότητα. Δεν. Προφανώ και έχω την άποψη και νομίζω κιόλα ότι πολλέ και τοπικέ κοινότητε και σχεδόν σε όλα τα χωριά έχουν και με αφορμή προηγούμενη συζήτηση για τεχνικά προγράμματα και τα λοιπά, πώς θα κατανεμηθεί η SATA και όλα αυτά, έχουν καταθέσει ε, το τι προτάσεις έχουν, τι προβλήματα, τι θέλουν και τι ζητάνε από το Δήμο σήμερα. Νομίζω ότι υπάρχουν τέλος πάντων αυτά, θα κατατεθούν, αλλά βάζω και ένα προβληματισμό στο κατά πόσο θα προχωρήσει όλη αυτή η ιστορία. Έχουμε και εμείς να καταθέσουμε, αλλά και σαν προσχέδιο, έτσι όπως μπαίνουν κάποια πράγματα αμφιλεγόμενα, εγώ τα, κάνω τέτοια ανάγνωση, κάποιος άλλος μπορεί να κάνει μία άλλη, δεν ξέρω.